στις 28 Ιουνίου στις 11 η ώρα το πρωί στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Χίου ο Θωμάς ο Καραμουσλής, που είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Άρτιον, θα μας ταξιδέψει σε ένα πολύ όμορφο ταξίδι στο χρόνο μέσα από τα ευρήματα και τα εκθέματα του Αρχαιολογικού Μουσείου που έχουν σχέση με το Μέγα Αλέξανδρο. Ήταν πολύ στενές οι σχέσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου και της Χίου, φιλικές και εχθρικές θα έλεγα, όπως και των επιγόνων του, των διαδόχων του. Και υπάρχουν πολλά πιστήρια γι' αυτό στο Αρχαιολογικό Μουσείο και νομίζω ότι θα είναι μια μεγάλη ευκαιρία για όλους μας, ακόμα και για τα παιδιά μας, γιατί ξέρουμε ότι ο Θωμάς έχει και ένα πολύ ιδιαίτερο έτσι, μεταδοτικό και κατανοητό τρόπο να κάνει και τα δύσκολα πράγματα απλά και κατανοητά να γίνονται κτήμα μας. Και έτσι μέσα, από το αρχαιολογικό μου, μέσα στο Αρχαιολογικό Μουσείο, σε αυτή την ωραία ξενάγηση παρουσίαση, ο Θωμάς θα μας πει ό,τι σχετίζεται με το Μέγα Αλέξανδρο, θα δούμε τις επιστολές του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όπου είναι καταγεγραμμένο και είναι πολύ σπουδαίο, γιατί ο Θωμάς χαρακτηριστικά λέει ότι είναι το πρώτο καταγεγραμμένο ρουσφέτη στην ιστορία. Εγώ να το πω με ένα πιο απλό τρόπο, ότι είναι μία αίτηση, ας πούμε, εξαίρεσης κατά κάποιο τρόπο του ηγεμόνα προς τους υποτελείς Χίους από μια απόφαση. Μια χαρά, να το πω πιο κομψά. Μια χαρά το είπε ο Θωμάς, μια χαρά το είπε. Ο Θωμάς το είπε μια χαρά. Είναι, λέει, το πρώτο καταγεγραμμένο ρουσφέτη στην ιστορία του κόσμου. Θα δούμε λοιπόν αυτές τις επιστολές, θα δούμε μακεδονικό τάφο, θα δούμε τα κτερίσματα που υπάρχουν στο μακεδονικό τάφο, τα οποία εκτίθενται στο Αρχαιολογικό Μουσείο και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Θα ακούσουμε για τοπονύμια, θα ακούσουμε για περιοχές που πιθανά να σχετίζονται, όπως το Βασιλιώνικο ας πούμε, που υπάρχει, δεν είναι επιβεβαιωμένο ιστορικά, αλλά τέλος πάντων είναι... λέγεται ότι είναι από το βασιλέον οίκη του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Θα ρωτήσω με το Θωμά πραγματικά πού είναι η ιστορική αλήθεια, πού είναι ο θρύλος, πού είναι... Κατάκι, άλλη παρουσία του Άρτιον σε εθνική τηλεόραση θα γίνει, γιατί θεωρώ ότι αυτά προβάλλουν το νησί. Εμείς έχουμε δηλώσει με την παρουσία μας και με συνάντηση τόσο στο Δήμο της Χίου όσο και εδώ στην περιφέρεια, και μάλιστα με την περιφέρεια έγινε και εκείνη η πρώτη εκδήλωση, δεν είναι εκδήλωση προβολής αλλά ήταν εκδήλωση για τις λογοτέχνηδες της Χίου και θα συνεχιστεί και μέσα στο καλοκαίρι στην εργασία. Δηλώσαμε ότι είμαστε ανοιχτοί στο να βοηθήσουμε εδώ τον τόπο, ο καθένας μας νομίζω έτσι πρέπει να κάνει, να αναδειχθεί. Υπάρχουν πολλές προτάσεις, για να είμαι ειλικρινής, από τα κανάλια τα αθηναϊκά, και μεγάλα και μικρά. Δυστυχώς όμως το οικονομικό είναι ένα πρόβλημα, γιατί θα πρέπει να πω ότι στις δικές μου εμφανίσεις, όσες φορές έχω πάει, τα έξοδα είναι δικά μου, εννοώ τα έξοδα της μεταφοράς μου. Προσπαθώ δηλαδή να συνδυάσω ένα ταξίδι μου στην Αθήνα με μια παρουσίαση, και ευτυχώς βρίσκω έτσι ανοιχτούς τους, ανοιχτά τα κανάλια στο να συνεργαστούμε. Υπάρχει αυτό το οικονομικό πρόβλημα, ο Άρτιον, ξέρετε, δεν έχει χρήματα. Τα κανάλια κλειστές τσέπες. Ακριβώς αυτό, όπως το είπες Γιάννη, ήταν η καταλληλότερη έκφραση. Και ας το ακούσουν κάποιοι, γιατί ακούγεται πολύ στο νησί μας ότι το Άρτιον βοηθάει πάρα πολύ τον τόπο. Και απελπισμένα μας ρωτούν και αυτοί, βρε παιδιά, πέστε μας, έχετε προτάσεις για βοήθεια? Λέω, κανείς, μόνοι μας ό,τι προσπαθούμε, μόνοι μας το κάνουμε, και το Άρτιον ό,τι μπορεί να δώσει, έστω και με μια courier να στείλει κάποια γλυκίσματα, που και αυτά τις περισσότερες φορές τα δίνουμε, τα αγοράζουμε από τις συνδρομές μας. Την ελάχιστη αυτή συνδρομή. Ευχαριστώ πολύ.